Ο πρώην τζουτόκα και νυν μαχητής των μεικτών πολεμικών τεχνών μίλησε στην κάμερα του ΡΙΚ, καθώς προετοιμάζεται προκειμένου να είναι καθόλου έτοιμος όταν έρθει η μεγάλη στιγμή. Andreas, the judo kid, try Kamaitis. Andreas Trigomini. Έτοιμος να ζήσει το όνειρο. Ένα όνειρο που για πολλούς από εμάς ίσως να μοιάζει με εφιάλτη. Το κλουβί του UFC. Η ζωή του μαχητή είναι αρκετά μοναχική. Θέλει αρκετές θυσίες, αρκετά χρόνια, θέλει επιμονή και αρκετή υπομονή για να φτάσει στην κορυφή. Ξεκινώντας από την ηλικία των 4 ετών στο άθλημα του τζούτο, κατάφερε να γίνει 16 φορές πανκύπριος πρωταθλητής και να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, σε Βαλκανικούς και Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Ένας αθλητής ο οποίος ξεκινά από μικρή ηλικία, μπορώ να πω ότι έχει τεράστια διαφορά από το συναγωνισμό. Όταν κάνεις ένα μωρό 4 χρονών και το βάζεις στις πολεμικές τέχνες, η εμπειρία που έχει είναι σχετικά μεγαλύτερη από έναν αθλητή που θα ξεκινήσει στα 15 του 20 του. Και αυτό παίζει πολλά μεγάλο ρόλο την ώρα του αγώνα. Οι μεικτές πολεμικές τέχνες ήταν ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του. Πρωταθλητής στο World Pro MMA. Πρωταθλητής στο World Amateur MMA. 8 νίκες, καμία ήττα. Ο στόχος μας εμάς από την αρχή είναι ο UFC. Έχουμε μιλήσει με ο UFC. Αυτό που μπορώ να μοιραστώ είναι ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και θα μας δοθεί η ευκαιρία. Φύλακας άγγελος του Τρικομίτη ο Όζη και ο ίδιος πρωταθλητής πολεμικών τεχνών, αλλά πλέον προπονητής, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κύπρο για έναν και μοναδικό σκοπό. The reason being is for this gym and for Andreas, you know what I mean? We came up with this plan, we're here to live the dream, we're here to train hard, to fight hard and eventually make our way to the UFC. I train Andreas full time, so this is my day in, day out life. I live, I breathe, we are in the gym all day, every day. How far is this dream? How far is it? Well, I'm hoping it be round the corner. I mean, we're always ready, we're staying ready. If we get the call tomorrow, we go tomorrow. If we get the call next week, we go next week or next month. You know what I mean? We're ready. Anytime, anytime, you know. Η καθημερινότητα μου εμένα, ανάλογα από τα προγράμματα, ανάλογα από την περίοδο, πόσο μακριά ή πόσο κοντά είσαι από έναν αγώνα, διαφέρει. Μπορεί να έχει 2 με 3 φορές την ημέρα προπόνηση, 6 φορές την εβδομάδα. Βλέπουμε ο τρόπος που προβάλλεις τον εαυτό σου είναι μέσα από την αρχαία Ελλάδα, μέσα από τα ελληνικά ιδιώδη, μέσα από την αρχαία Σπάρτη θα λέγα. Ναι, έτσι ακριβώς. Τα ιδιώδη του ελληνισμού, οι ρίζες μας, γι' αυτόν αγωνίζομαι, για την πατρίδα μου, το έθνος μου,